Μπορεί ο κλάδος της εστίασης να επανήλθει σε ρυθμούς μερικής κανονικότητας με την απελευθέρωση του ωραρίου και την επαναφορά της μουσικής, ωστόσο, τα πρώτα συμπεράσματα που βγαίνουν από τις πρώτες ημέρες είναι πως η κίνηση της καθημερινές ήταν υποτονική, με σαφώς πολύ καλύτερες ημέρες την Παρασκευή και το Σάββατο. Αρκετές ήταν βέβαια οι επιχειρήσεις και ειδικά τα μπαράκια που παρά την επαναφορά της μουσικής και της απελευθέρωσης του ωραρίου κατέβασαν ακόμη και το Σάββατο πολύ νωρίτερα τα ρολά τους από ό,τι συνήθως, καθώς η κίνηση ήταν αισθητά περιορισμένη. Πρώτη εβδομάδα με μουσική. Υπολειτουργούν τα μαγαζιά καθημερινές, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν κινήθηκε καλά η εστίαση. Παρασκευή Σαββάτο μπορώ να πω ότι ήταν κάπως ικανοποιητικά, αλλά είναι λίγο το. Λίγοι οι τζίροι μπορούν να ικανοποιήσουν τα προβλήματα που συσσωρεύονται στα καταστήματα, είτε από την ενέργεια, ή από τα νίκια απλήρωτα, ή από. Ανέβηκε και τα κόστος από προμηθευτές, ανέβηκαν όλα πάρα πολύ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ Θεσσαλονίκης, Σάκης Χρυσάφης, η περιορισμένη κίνηση σε συνδυασμό με τα καυτά τιμολόγια του ρεύματος που μόνο πονοκέφαλο προκαλούν αποτελούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εστίαση. Είναι χαρακτηριστικό πως εστιατόριο που πριν ξεκινήσει το ράλι ανατιμήσεων στην ενέργεια πλήρωνε περίπου 1.300 ευρώ το δίμηνο στη ΔΕΗ, πλέον καλείται να καταβάλει έως και 3.500 ευρώ. Αντίστοιχες είναι οι περιπτώσεις των περισσότερων επιχειρήσεων της εστίασης που καλούνται να πληρώσουν υπερδιπλάσιους λογαριασμούς ρεύματος έναντι του προηγούμενου διαστήματος. Είπαμε ότι θα δώσουμε το 75%, ακόμα δεν το έχουμε δει, αλλά είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, υπερβολικά σοβαρό το πρόβλημα για την εστίαση, γιατί ένα κατάστημα που είχε 1.200-1.300 ευρώ ο ρεύμα ξαφνικά πήγε στα 2.500-3.500 χιλιάρικα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι αδύνατο να πληρωθούν όταν τα καταστήματα τις καθημερινές υπολειτουργούν. Τις αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος πυροδοτούν, όπως επισημαίνει ο κ. Χρυσάφης, και τα θερμαντικά σώματα που είναι απαραίτητα πλέον, καθώς δεν είναι λίγοι οι ανεμβολίαστοι, οι οποίοι δεν επιτρέπεται λόγω των περιοριστικών μέτρων να εισέλθουν στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης, με αποτέλεσμα να κάθονται παρά το τσουχτερό κρύο στους εξωτερικούς χώρους. Αναγκαστικά έχει τη θέρμανση ανοιχτή, γιατί λες έστω ανοίγουμε τη θέρμανση για να έχουμε κόσμο το μαγαζί. Ο κόσμος δεν βγαίνει και τόσο έξω λόγω του οικονομικού, καθένας έχει τα δικά του οικονομικά στα σπίτια του, είναι αυξημένα όλα λόγω της κατάστασης. Με αποτέλεσμα είναι η εστίαση να έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ακόμα. Την ίδια ώρα δεν είναι λίγοι εκείνοι οι επιχειρηματίες του χώρου που οφείλουν ενίκεια ακόμη και 7 μηνών, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις εξαιτίας και της μειωμένης κίνησης που είναι απόρρια των μέτρων για την αναχέτηση της πανδημίας. Έτσι ακριβώς, και παίρνει και 6 μηνών και μπορεί και παραπάνω. Και υποφέρουν γιατί δεν μπορούν να τα. Όχι, δεν θέλουν να τα πληρώσουν, δεν μπορούν να τα ξέρουν τις υποχρεώσεις. Γιατί αν δεν έχει δουλειά, όλα τρέχουν. Και το νίκιο τρέχει. Τρέχει και η ενέργεια. Τα αναλώσεις στο κατάστημα, το προσωπικό, η ασφάλεια, το ΙΚΑ, αυτά όλα πρέπει να πληρωθούν. Αναγκαστικά υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που επισημαίνει ο κύριος Χρυσάφης είναι πως ο κίνδυνος για μαζικά λουκέτα ελοχεύει ανά πάσα στιγμή και όσο και αν φοβίζει, δεν είναι απλά ένα σενάριο αλλά η σκληρή πραγματικότητα την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταστηματάρχες. Πάρα πολύ, δεν είναι πάρα πολύ και ήδη πολλά μαγαζιά. Κάθε μέρα ακούμε 5-10 μαγαζιά δεν ανοίγουν ή δεν ανοίγουν καθόλου. Εγώ βλέπω ότι γυρούμε στην αγορά συνέχεια, βλέπω πολλά μαγαζιά είναι κλεισμένα ρολά. Κλειστό, κλειστό, άλλο ανακαίνει, συγγράφει, δεν ξέρω πού θα ανοίξει, υπάρχει μια αστάθεια. Μάλιστα, όπως δηλώνει ο κ. Χρυσάφης, οι επαγγελματίες της εστίασης ζητούν την έμπρακτη στήριξη της πολιτείας για να μην βρεθούν προδυσάρεστον εκπλήξεων και αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Δηλαδή, ένα μήνα, δύο ακόμα πρέπει να στηριχθούν τα καταστήματα της εστίασης, τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο πρέπει να στηριχθούν. Αλλά δεν βλέπω ακόμα κάποιο κύριο ή το κράτος να πει ότι πέρα από την ενέργεια που είπε, τα άλλα τίποτα πουθενά. Η ανησυχία και ο προβληματισμός τους εντείνονται μέρα με τη μέρα. Και όπως λένε, το μέλλον του κλάδου κρίνεται αβέβαιο και κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα αν θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να κρατήσουν τα μαγαζιά τους ανοιχτά και προπαντός βιώσιμα.